Γρήπη Α. Η Νικόλ Κουνεφή θα μας μεταφέρει και τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του. Νικόλ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δύσκολες ώρες για το 2,5 ετών κοριτσάκι Στέλλα, το οποίο νοσηλεύεται εδώ και 5 μέρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Μακάριου Νοσοκομείου και συγκεκριμένα από τις 27 Ιανουαρίου με γρήπη Α. Όπως ανέφερε ο Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου, το βρέφος παραπέμφθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και όταν της έγινε μαγνητική τομογραφία, παρατηρήθηκαν επιπλοκές στο κεντρικό του νευρικό σύστημα, οι οποίες προκλήθηκαν λόγω της γρήπης. Η κατάσταση του βρέφους, όπως αναφέρθηκε, είναι σταθερή, δεν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Όμως, εξαιτίας της βλάβης που έχει παρατηρηθεί στον εγκέφαλό της, οι γιατροί παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση. Ειδική θεραπεία για την γρήπη Α δεν υπάρχει, όπως αναφέρθηκε, μόνο υποστηρικτική θεραπεία και μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλίτιδα, ακόμα και νεκρωτική εγκεφαλίτιδα, μία επιπλοκή την οποία, όπως υπέδειξε ο Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Μακάριου Νοσοκομείου, είναι σπάνια και μπορεί όμως να τύχει περίθαλψης. Να πούμε ότι στο Μακάριο Νοσοκομείο αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται ακόμα 5 παιδιά με υπιότερη συμπτωματολογία, χωρίς όμως να χρειάζεται η νοσηλεία τους στην μονάδα εντατικής. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν όλα καλά σύντομα. Σε ευχαριστούμε, Νικόλ. Με εντατικούς ρυθμούς ξεκίνησε το ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ τη διερεύνηση του τραγικού θανάτου του 20μηνου